Τώρα να σας πω μια άλλη παιδική μου τρέλα. Ναι, εσείς, εντάξει. Να τις ξέρετε όλες τις τρέλες μου, σιγά σιγά στις πόλες. Εδώ λοιπόν στο χωριό, η τροφή δεν ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Ό,τι βγάζαμε στα χωράφια, αλλά θέλαμε και κρέας. Εμείς λοιπόν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα αγόρια του χωριού, τι είχαμε κάνει. Είχαμε χωρίσει όλο τον τόπο σε ζώνες. Και σε κάθε ζώνη λοιπόν, εμείς, η κάθε οικογένεια αγοριών μπορούσε να στείνει παγίδες για τα πουλιά. Τις φλάκες που λέγαμε. Μία φλάκα με κάτι ειδικά κολπάκια που άμα πατούσε έπεφτε η φλάκα και έπιανε το πουλάκι. Και είχαμε εμείς οι Μητσέοι, επειδή ήμασταν 4 αγόρια, είχαμε τη μεγαλύτερη πλευρά του χωριού. Και εγώ όταν ήμουν τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού, θα έβαζα και 100-150 πλάκες κάθε μέρα, τις οποίες πρωί-πρωί τις έβαζα καινούργια δολώματα και μετά τρέχοντας αυτά τα μέρη, να τελειώσω και να πάω σχολείο. Και να έχω το μυαλό μου μετά, μόλις τελειώνω το σχολείο να πάω να μαζέψω τα πουλιά. 5, 10, 15, 20 πουλιά. Και επειδή ο θείος μας είχε φέρει και ένα αεροβόλο, και αυτό το αεροβόλο χτυπούσαμε και κανένα πουλί. Και η οικογένεια είχε φάει να φάει. Εμείς δεν είχαμε βαριά όπλα στο σπίτι μου. Αν και είχαμε άδεια, δεν βγάζαμε για να χτυπάμε λαγούς και ελάφια και ζαρχάδια και αγριογόρουνα. Με αυτά τα πουλάκια ό,τι κάναμε. Αλλά κάναμε όμως. Κάναμε, ναι. Κάτι τρώγαμε. Και το βράδυ στα κάρβουνα. Ναι, στα κάρβουνα, όλη η οικογένεια, και δεν ήμασταν, ήμασταν 7 παιδιά, 6 εν ζωή, ο ένας είχε φύγει μικρός, η γιαγιά, και πριν φύγουν για Γερμανία ο πατέρας μου και η μάνα μου. Μετά έφυγε ο πατέρας, μετά έφυγε και η μάνα, και εγώ έμεινα μόνος με τη γιαγιά μου, την Αριστούλα. Υπέροχος άνθρωπος η γιαγιά η Αριστούλα, ήξερε να αγαπάει, ήξερε να υπομένει, ήξερε να διδάσκει, ήξερε να προσεύχεται, ήξερε να δίνει στο συνάνθρωπο, ήξερε τι είναι ο Θεός. Και ας μην ήταν θεούσα. Δεν ήταν θεούσα, μωρέ. Δεν ήταν θεούσα. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Τα ξέρε όμως πολύ καλά αυτά. Πώς πρέπει να είμαστε δίπλα στο συνάνθρωπο και πώς πρέπει να είμαστε μαζί με το Θεό. Ακούστε τώρα τα τζιτζίκια. Ναι, πώς να είμαστε μαζί με το Θεό. Σε τούτα εδώ τα μέρη. Με τα εκκλησάκια τους. Με τις γιορτές τους. Και με τη δουλειά την πολύ. Είχε πολλή δουλειά το χωριό. Και για μας τα παιδιά. Έφευγα το βράδυ, τελειώναμε με τα χωράφια. Και 11 η ώρα το βράδυ μου λέει η γιαγιά να πάρεις το άλογο. Τα δυο, το άλογο και το μουλάρι. Και να τα πας να τα δέσεις το λιβάδι και να γυρίσεις. Το λιβάδι μία ώρα με τα πόδια να πας και μία ώρα να έρθεις, σε πιάνε μετά τα μεσάνυχτα. Και ο φόβος μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην φύση, μέσα στο δάσος, και προσπαθούσα να πείθω το σκύλους μου να έρχονται μαζί, και τότε δεν φοβόμουν. Αλλιώς προσευχή, πολύ προσευχή και έτρεχα. Και άμα ακουγότανε κανένα τσακάλι, καμιά αλεπούα, πεταζόμουν μέσα στο σκοτάδι. Και συνέχιζα. Και περνούσα από τις εκκλησίες και έκανα προσευχή για να με φυλάει ο Θεός. Έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι ζήσαμε. Έτσι ήταν σε αυτόν τον τόπο.